και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα σας συστήσουμε στον κύριο Ρίτσαρντ Κουκλίνσκι, τον επωνομαζόμενο Iceman, που αποτελεί και τον τίτλο της σημερινής ταινίας. Ο πολωνικής καταγωγής Ρίτσαρντ Κουκλίνσκι για περίπου 30 χρόνια ζούσε μια διπλή ζωή. Ήταν ένας τρυφερός σύζυγος, ένας αφιερωμένος πατέρας και ταυτόχρονα ένας αδίστακτος κατά συρροή δολοφόνος. Μετά τη σύλληψή του, ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει πάνω από 250 άτομα από το 1954 ως το 1985, πολλά από τα οποία τα σκότωσε για λογαριασμό της Ιταλοαμερικάνικης μαφίας. Η ταινία είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Iceman, με τον Michael Shannon στο ρόλο του ψυχρού εκτελεστή και τη Winona Ryder στο ρόλο της σύζυγου του. Το cast συμπληρώνουν οι Ray Liotta και Chris Evans, ενώ στην ταινία εμφανίζονται και οι Steven Dorff και James Franco. Ο υποψήφιος για Oscar Michael Shannon χαράζει την πορεία του συνεργαζόμενος με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ενώ έχει αξιοσημείωτη παρουσία και στο θέατρο. Μάλιστα, εκτός από αυτήν του την κινηματογραφική παρουσία, οι φίλοι που τον γνώρισαν στο τηλεοπτικό Boardwalk Empire και στο κινηματογραφικό Premium Ras, φέτος είχαν την ευκαιρία να τον δουν και ως στρατηγό Drew Zod στο Man of Steel. Ο Ray Liotta, από την άλλη, έχει πάνω από 60 ταινίες μεγάλου μήκους στο ενεργητικό του και έχει παίξει τα πάντα, από κωμωδία μέχρι δράμα. Ο ρόλος που τον οδήγησε όμως στην καταξίωση ήταν η απεικόνιση της πραγματικής ζωής του μαφιόζου Henry Hill στο κλασικό Goodfellas του Μάρτιν Σκορτσέζε, εκεί όπου συμπροταγωνίστησε με τους Ρόμπερ Ντενίρο και Τζο Πέσι. Από εκεί και πέρα θα θέλαμε ώρες για να αναφερθούμε σε όλα όσα έχει κάνει. Η Winona Ryder θεωρήθηκε και όχι άδικα ως ένα από τα πιο περιζήτητα ταλέντα του Hollywood. Η ηθοποιός με την πολυτάραχη προσωπική ζωή έχει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και μία χρυσή σφαίρα στο ενεργητικό της. Ενώ πρόσφατα την θαυμάσαμε στο Μαύρο Κύκνο του Ντάρεν Αρονόφσκι, δίπλα στις Νάταλι Πόρτμαν και Μίλα Κούνις. Ο Chris Evans έχει πρόσφατα αναδειχθεί ως ένας από τους πιο in σε ζήτηση ηθοποιούς του Hollywood, τόσο για ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού, όσο και για ανεξάρτητες παραγωγές. Τον είδαμε πρόσφατα στο mega hit The Avengers, δίπλα στους Robert Downey Jr., Samuel Jackson, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo και Chris Hemsworth. Προηγουμένως, ο Evans πρωταγωνίστησε στην action adventure ταινία του Joe Johnston, Captain America, βασισμένο στον ήρωα της Marvel Comics. Εκεί υποδίθηκε τον Steve Rogers, χαρακτήρα ο οποίος μεταμορφώνεται σε Captain America. Μια ταινία η οποία απέφερε συνολικά περισσότερα από 362 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Ο Shannon λοιπόν πρωταγωνιστεί στην ταινία του Ariel Vroman δίπλα σε καταξιωμένους και ανερχόμενους αστέρες της βιομηχανίας. Αξίζει να σημειώσουμε πως η ανεξάρτητη αυτή παραγωγή προβλήθηκε τόσο στο εκτός συναγωνισμού πρόγραμμα του Φεστιβάλ της Βενετίας, όσο και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Η ιστορία και το cast υπόσχονται πολλά. Άραγε ο Vroman τα εκμεταλλεύτηκε καταλλήλως. Αυτό θα το μάθουμε στις αίθουσες. Γεια και χαρά σας. Roses are red, violets are blue. My Annabelle is as golden as the light of the moon. What's this? You think I'm a spoiled brat? You like to be taken care of. There's nothing wrong with that. I like the way you take care of me. You're a family man now? A wife? Kids? Who are you kidding? I'm closing the lab. I'm sorry, but you're out of a job. You follow orders, you got everything to gain. If you don't have it in you, now's the time to say it. I'm good at what I do. What about leaving witnesses at a murder scene? I don't kill women or children. I have loose ends now. All right, kids, that's it. Go on home. We're closed. You got a second? So is it my lucky day or my last? I want to be my partner. You take care of the details. I do the hit. Might as well look out for each other, right? You're doing hits behind my back. I can imagine what you've been telling them, thinking their dad's a decent guy. I'm really proud of you, Richie. Our paths cross again. I'm gonna bury your whole family. Dad? There ain't gonna be nothing else to be afraid of. I didn't know I was supposed to be afraid. No, no! God, please!
What are you doing? Praying? You think God's gonna save you? You tell him to come down and stop me. I guess God's busy. Don't!